Να συνεργαστούμε κάλλιστα. Προκόπης Γεραγκόπουλος, καλλιεργητής φαρμακευτικής κάναβης, παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάναβη την προηγούμενη εβδομάδα από τον Υπουργό Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Πλέον ανοίγει ένας δρόμος προκειμένου αυτά τα σκευάσματα τα οποία παράγονται από την κάναβη να χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς. Στην αρχή το κράτος, θα σας πω, θα έχει το μονοπόλιο. Στη συνέχεια θα εισαχθούν και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με συνταγή γιατρού. Είναι πάρα πολλές οι παθήσεις, ναι, για τις οποίες οι ειδικοί λένε ότι μπορούν να βοηθηθούν οι ασθενείς με τη χρήση φαρμακευτικής κάναβης. Μην τα μπερδεύουμε στο μυαλό μας. Άλλο πράγμα, παιδιά, η φαρμακευτική κάναβη και άλλο η φούντα που κάποιος ο φίλος μου με το τσιγάρο. Σύμφωνοι. Έτσι, απλά πώς θα διασφαλίσει το κράτος ότι κάποιος που καλλιεργεί κάναβη δεν το κάνει και για προσωπική του ευχαρίστηση. Δεν την επίνει. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, την οποία νομίζω μπορεί να απαντήσει ο κύριος Προκόπης Γεωργακόπουλος, καλλιεργητής φαρμακευτικής κάναβης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Επί της ουσίας, αυτό που καλλιεργώ δεν είναι φαρμακευτική, είναι κλωστική. Κλωστική. Κλωστική κάναβη, μάλιστα. Κλωστική. Από αυτή όμως θα έχουμε και παράγωγα φαρμακευτικά. Από τη στιγμή που μπορέσει να γίνει μεταποίηση σωστά και στη χώρα μας. Το νομοσχέδιο που κυκλοφόρησε, όπως είπατε, δεν προϋποθέτει, μάλλον δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Στην ουσία, το περιμέναμε για να μας διευκολύνει λίγο και να μας δώσει τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τους ασθενείς, πώς θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο φάρμακο, για να μην χρειάζεται να κάνουμε τις αυτοκαλλιέργειες που αυτό ετούμαστε ούτως ή άλλως μέσα στα χρόνια. Και δεύτερον, να γίνουν πιστοποιημένα παράγωγα εδώ, δηλαδή φάρμακα από το ίδιο το φυτό, για να μπορέσει να υπάρξει απάντηση σε όλους τους ασθενείς. Αυτά τα φάρμακα θα δίνονται στα φαρμακεία, δηλαδή θα γίνεται κανονική διάθεση ή θα υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να τα προμηθευτεί ο κόσμος? Να σας πω την αλήθεια, εδώ και 7 μήνες υποτίθεται ότι όλοι οι ασθενείς έχουμε πρόσβαση στα φάρμακα. Όμως ο κρατικός μηχανισμός έχει φρενάρει, όπως είπα και χθες. Δηλαδή, δεν μας έχει δοθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ότι πρέπει να πάμε στον ΕΟΦ να κάνουμε αίτηση αυτό-αυτό. Υπάρχει μια απερπατημένη η οποία έχει δημοσιευτεί, αλλά δεν τηρείται. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να φέρει φάρμακο είτε από το εξωτερικό είτε από την Ελλάδα. Οπότε, 7 μήνες μας έχουν πει ότι επιτρέπεται, αλλά πόσο το πάρουμε δεν ξέρουμε. Τώρα, με αυτό το νομοσχέδιο, δεν θα λυθεί αυτό το θέμα, νομίζω. Κοιτάξτε, είναι ένα πολυνομοσχέδιο, δηλαδή αφορά πάρα πολλά πράγματα. Από την καλλιέργεια μέχρι και τη μεταποίηση. Αλλά στην ουσία μέσα λέει ασάφειες. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι κάτι πολύ γενικό, είναι κάτι πολύ πρόχειρο. Περιμένουμε δηλαδή το διορθωμένο κείμενο να το δούμε, να δούμε αν θα βγει σε διαβούλευση ή θα πάει για ψήφιση. Ως ότου όμως δούμε το τελικό κείμενο, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα υπάρχει κάποιος έλεγχος της αστυνομίας, κύριε Γεωργακόπουλε, κατά τη διάρκεια της συγκομιδής? Ασφαλώς. Το νομοσχέδιο προϋποθέτει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή ότι είναι μια κλειστή καλλιέργεια, δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση, δεν μπορεί κανένας να προσεγγίσει καν το χωράφι, δηλαδή τον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης. Μιλάμε για επιστημονικό προσωπικό, μιλάμε για πολύ μεγάλα επενδυτικά ποσά που θα πέσουν στην Ελλάδα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί πετάνε σχεδόν όλους τους Έλληνες καλλιεργητές, τους μεταποιητές, τους βιομηχάνους εκτός. Γιατί μόνο και μόνο για να φτιάξει κάποιος αυτά που έχουν αναφέρει το πρώτο έγγραφο, μιλάμε για επενδύσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Με το καλημέρα σας, και δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά πλέον στην Ελλάδα. Και ναι, πολλές θέσεις εργασίας όμως λένε. Μιλάμε για μια κάθετη παραγωγική μονάδα, δηλαδή αγροτικά, και το αγροτικό και το μεταποιητικό και η συσκευασία και τα πάντα όλα θα γίνονται στον χώρο του χωραφιού. Να ρωτήσω, στους τρόπους χρήσης του φαρμάκου περιλαμβάνεται και το κάπνισμα? Όχι. Γιατί στο εξωτερικό το έχουμε δει, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις. Με συνταγή γιατρού επιτρέπεται να καπνίζεις. Όταν πονάς, για να χαλαρώσεις. Για την ηρεμία σου, ναι. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ακούμε φαρμακευτική, ιατρική, βιομηχανική, κλωστική και τα πάντα όλα. Αυτές λοιπόν οι λέξεις αναφέρονται στη χρήση της κάναβης. Δηλαδή είναι βιομηχανική η χρήση ή η ιατρική η χρήση. Η κάναβης είναι μία. Δεν αλλάζει. Από εκεί και έπειτα όμως, όταν θα τη δούμε βιομηχανικά, θα επιλέξουμε συγκεκριμένες ποικιλίες. Όταν θα τη δούμε ιατρικά, θα κάνουμε κάποιες άλλες ποικιλίες. Το κάπνισμα ενδείκνυται ως τρόπος καταπολέμησης χρόνιου πόνου, αλλά θα σου φέρει μία επάλυνση. Δηλαδή θα φύγει για λίγο ο πόνος, θα δουλέψει σαν αναλγητικό,
κάνει ένα διπλεγμονιό. Η πρόσληψη είναι διαφορετική με το περιορισμένη. Θα είναι ακριβό φάρμακο, θα είναι ακριβό ή θα μπορούν να το προμηθευτούν οι άνθρωποι που υποφέρουν από συγκεκριμένες παθήσεις πιο εύκολα όταν τους προτείνεται. Θεωρητικά θα βγει στα φαρμακεία όταν εφόσον δημιουργηθεί ή το εισάγουμε, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και έχουν ήδη αναφέρει ότι θα καλύπτεται από τα ταμεία μας. Τώρα, κατά πόσο θα καλύπτεται, θα το δούμε. Μου να σας πω και τι παθήσεις θεραπεύει, κύριε Γεωργακόπουλε, τι ασθένειες θα θεραπεύει? Εγώ χρησιμοποιώ την κάνω για την αθρεπτική κεφαλαλγία. Α, ναι, το θυμάμαι που το είχαμε πει. Και την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν θα θεραπεύει καταρχήν ημικρανίες, κεφαλαλγίες κτλ. Χρόνιους πόνους. Με ό,τι έχει να κάνει με πόνο. Πρώτα απ' όλα. Και καταλήγουμε μέχρι και σε πάρα πολύ άσχημες ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος και όλα αυτά. Αλλά για μένα όλες οι ασθένειες είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν την ίδια πηγή, έχουν την ίδια αιτία, οπότε έχουν και την ίδια αντιμετώπιση. Είτε είναι καρκίνος, είτε είναι κεφαλαλγία. Σωστό. Τέλεια. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ, λέει, περιμένουν. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεις. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Επενδύσεις. Και έχουν ενδιαφερθεί πολύ μεγάλα φαν του εξωτερικού και κυρίως από τον Καναδά. Και το κλίμα της Ελλάδας ευνοεί. Ευνοεί το κλίμα μας, γι' αυτό κατάλαβες. Οπότε έξυπνο. Ναι. Ακούστε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μάλλον ακούστε το και δείτε το κιόλας, γιατί θα σας πάμε αμέσως τώρα. Κάθε φορά